νικήσαμε και 28 στο Βάζελο, παρά το αντίθετο. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ονομάζομαι Αργύρης, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, ναι. Είμαι Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Αρχικά, χρόνια πολλά, εύχομαι καλό Πάσχα. Και εσύ, και εσύ, καλή ανάσταση να έχεις. Επίσης, κύριε Τάκη. Ναι. Εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα της Κυριακής που πέρασε. Ναι, να σου πω, αγόρι μου. Ξέρεις ότι η διαφορά μειώθηκε, 19 πόντους είναι η διαφορά, Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσω για άλλα θέματα, για συγκεκριμένα. Ναι, για πες μου. Συγκεκριμένα για την απόδοση του Παναθηναϊκού και για τι την απόδοση του Ολυμπιακού. Αυτός ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, κύριε Τάκη, Παναθηναϊκός. Το όνομά σου είπαμε. Αργύρης, ένα λεπτό. Αργύρη, άκου να σου πω. Έχεις να νικήσεις τα Γιάννενα 4 ολόκληρα χρόνια. Σε νικάει σε κάθε αγώνα που σε παίζει. Και μου λες τώρα να πεις έναν Ολυμπιακό που κέρδισες εσύ. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διακοπές. Και ο Ολυμπιακός παίρνει πρωτάθλημα. Και θα χαρίσεις εσύ με αυτή τη νίκη. Έχετε δίκιο, κύριε Τάκη, αλλά εγώ θέλω να σας πω. Ναι. Δεν μιλάω για άλλους αγώνες. Μιλάω για τον αγώνα με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι, δεν σε νοιάζει άμα χάνεις από άλλες ομάδες, Όχι, με νοιάζει, κύριε Τάκη. Απλά στο συγκεκριμένο αγώνα έδωσα έβαλα τους καλύτερους παίκτες που είχα. Σε κέρδισα, πιστεύω, με το σπαθί μου. Ναι. Και άμα συμφωνήσεις εσύ, θέλω να παραδεχτείς την ήττα σου. Όχι, άκουσε με, φιλαράκο. Δεν είσαι καλύτερη ομάδα, οπότε δεν παραδέχομαι τίποτα. Είμαι καλύτερη ομάδα εγώ. Απλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, όταν είσαι 15 βαθμούς από το δεύτερο και 19 και 22 από τον Παναθηναϊκό, το μυαλό σου είναι στο Ντουμπάι. Αυτό είναι, αγόρι μου. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή ανάσταση. Πώς ρε παιδιά, τι να παραδεχτώ. Δηλαδή εσύ παραδέχεις ότι είσαι 22 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Αυτό το ξεχνάς. Ξεχνάς ότι οι παγουράδες έχουν κάνει πελάτη. Και μου λες για Ολυμπιακό. Περίμενε όμως. Τέτοιο τηλέφωνο, Αργύρη, πήρα και μετά στο μπάσκετ που νίκησε ο Παναθηναϊκός εφέτος, πρώτο παιχνίδι. Και μετά έγινε ένα 4-1. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μαζί. Αν περάσει τη Λαμία. Ένα στο Καραϊσκάκι και ένα στο τελικό. Τότε να με πάρεις, Αργύρη. Γιατί τότε θα παίξετε ένα κύπελο, δεν θα πάω να κάνουν τουρισμό. Εντάξει. Και να ξέρεις κάτι αν έχεις παίξει μπάλα. Όταν είσαι μακριά στη βαθμολογία από το δεύτερο και το Παναθηναϊκό τρίτο, τέταρτο, τι είναι. 22 βαθμούς, δεν έχεις ρε φίλε το μυαλό, είναι το... έτσι είναι. Παρόλο που είναι επαγγελματίες, έπρεπε να το είχανε. Δεν το είχαν όμως, δυστυχώς. Λοιπόν, και εσύ, αφού δεν θα πούμε για το παιχνίδι, όλο κάτω δεν έπεφτες. Όπως ο Γαραϊσκάκης το πρώτο γύρο, που κέρδαγες και ένα 0. Δηλαδή τι απόδοση έκανες που σε τρελάνει. Απλά είναι το άκτη σου, όταν ο Ολυμπιακός 26 χρόνια ολόκληρα. Έχει πάρει 22 πρωταθλήματα και δύο εσύ. Αυτή τη νίκη τη φανερώνεις και ισοπεδώνεις όλα τα άλλα. Τα ξεχνάς. Δηλαδή εγώ ρε φίλε, δεν γίνεται να είμαι 25 χρόνια, 26 χρόνια με 10 ευρώ στην τσέπη μου και να μην έχω να... Όταν λέμε 10-10 και όταν βρω το χιλιάρικο στο δρόμο να ξεχάσω τη φτώχεια μου που είχα 25 χρόνια. Τι είναι αυτό που λες? Δηλαδή από το ψωμί και ζάχαρη που το βρέχα ξαφνικά φάγα λίγο κοτόπουλο και ξέχασα την πείνα μου. Είσαι μέσα στην πείνα και μέσα στη δυστυχία. Αυτό είσαι. Και δεν μιλάω για ρεστέχνη. Έτσι, δεν μιλάω για ρεστέχνη. Αλλά εσείς όμως είπατε, ναι, από και το τελευταίο, για πάμε σε μια γραμμή, ότι τους 28 πόντους στο μπάσκετ τους ξέχασες, Τόσα χρόνια, φίλε, Αργύρη, μόνο για μπάσκετ μου μιλάγατε. Εμπρός. Μην τα ξεχνάτε. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, εγώ στο λέω στα ίσα, ρε. Εγώ στεναχωρέθηκα, αλλά παίρνω πρωτάθλημα. Εσύ τι παίρνεις, που παλεύεις με την ΑΕΚ, που θα σε φάει η ΑΕΚ λόγω Μελισσανίδη. Θα σε φάει και θα βγεις εκτός Ευρώπης. Την ΑΕΚ να κυνηγάς, όχι τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θα βγει τρίτη.
Θα σε φάει. Θα με θυμηθείς.